μαζί με τον Φωτορή Ζαγορά και στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μιχάλης Καψής που έφυγε τραυματισμένος από το γήπεδο έχει ένα χτύπημα στη γάμπα. Αύριο θα εκτιμηθεί πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Μονακό την ερχόμενη Τετάρτη στο ίδιο γήπεδο, στη Λεωφόρο. Ενώ ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε όσα έγιναν σήμερα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και άλλο φάουλ λοιπόν σε καλή θέση για τον Τσάρτα στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Δεν είναι και πιο ψηλή αυτή που κάθισαν στο τείχος για την Ξάνθη. Το σουτ, η επέμβαση από τον Γκραντέλ. Μετά από 12 λεπτά αγώνα, ένα νέο σουτ του Ολλανδού Μίχελ Κρέκ, κόρνερ. Πολύ άχαρο βέβαια το θέαμα χωρίς θεατές για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτούν οι ομάδες. Και τώρα η ΑΕΚ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία, όχι, πετυχαίνει γκολ. Είναι το 1-0 με τον Νίκο Λιμπερόπουλο που επιστρέφει με γκολ στην εντεκάδα. Φάνηκε αρχικά, καθώς είπα, η μπάλα στο δοκάρι να μην είναι σίγουρο θα καταλήξει στα δίχτυα. Τελικά στο 16ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ. Κοιτάξτε, βρίσκει λίγο ο Κάς, κάει μετά στο χόρτο η μπάλα και ο Λιμπερόπουλος την στέλνει στα δίχτυα. Τσάρτας που τραβιέται πολλές φορές πλάγια κοντά στη γραμμή, άλλωστε από εκεί έκανε και τη σέντρα για τον γκολ. Λειτουργώντας ως αριστερό χαφ, Μπορμπόκι σε μια παλιά επικίνδυνη ευκαιρία για τον Λιμπερόπουλο, χάνεται. Μεγάλη ευκαιρία με το σκόρερ της ΑΕΚ στο 18ο λεπτό, η μπάλα out. Ουσιαστικά ο Μπάγκεβιτς στην ροή του αγώνα είδε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τον τρόπο που ξεκίνησε η ΑΕΚ να προσπαθεί στον κάθετο άξονα. Ο Τσιάρτας πήγε πολύ πιο αριστερά πάνω στη γραμμή. Ο Κάστ κάνει το σουτ, εκπληκτικό γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ ακριβώς στο ημίωρο. Μπάλα άλλαξε και λίγο πορεία. Είναι το 4ο γκολ του Κύπρου στο πρωτάθλημα. Καθώς συνέκλεινε ο Κάς, είχε χώρο και χρόνο. Άπιαστο το σουτ του Κύπριου. Κοιτάξτε πώς βρίσκει λίγο πάνω στο σώμα του Ζαπρόπουλου. Εδώ, στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Γκραντέλ. Καζάκης. Ο Ζαγοράκης. Ξεκινάει μια επίθεση και πάλι με τον ίδιο τρόπο βλέποντας τον Τζιάρτα αριστερά. Εκείνος με τη μία υπέροχα για τον Κατσουράνη. Με τρεις μπαλιές η ΑΕΚ μπροστά, ο Κάς σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει από την άλλη τον Λιμπερόπουλο και τον Κατσουράνη να ανεβαίνει. Ο Κάς τώρα την πάσα για τον Λιμπερόπουλο. Η ΑΕΚ κοντά σε ένα τρίτο τέρμα. Εκπληκτικές προσποιήσεις. Στο τέλος αποκρούει ο Γκραντέλ στο 35. Βλέπετε και τη βροχή. Έντονη πια. Και ανέβει και ο Μόρας. Μένει ο Μπορμπόκι, ζητάει μπάλα. Κομπίνα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Γνωστή σέντρα του Μπορμπόκι. Κεφαλιά. Ευκαιρία μετά την κεφαλιά του Μόρα. Η επέμβαση του Γκραντέλ στο 45. Το 2-0 παραμένει. Μπορμπόκης, Λάκης, Λιμπερόπουλος και το Βασίλη Λάκη πολύ έξυπνα. Πάνω στην κίνηση σέντρα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, περνάει η μπάλα χωρίς να μπορέσει να αξιοποιήσει την παλιά του Λάκη ο Κατσουράνης. Τσιάρτας, Λιμπερόπουλος, περνάει για το Λάκη. Να δούμε την επιλογή του, συγκλίνει ο Κάς, πλασέ πολύ χλιαρό. Το σουτ, ευκαιρία για την ΑΕΚ με το σουτ του Λιμπερόπουλου, στη συνέχεια offside ο Τσιάρτας που βρέθηκε δεξιά. Τελείο Τούρκος, Φρίσεν Μπίχλερ με πλάτη στην εστία, ο Λιμπερόπουλος. Η ΑΕΚ βγαίνει από την περιοχή της, αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, πολύ ωραία παλιά του ΟΚΑ, του Τσάρτα για τον ΟΚΑ. Ο Λάκη στην περιοχή, με τα πόδια ο Γκραντέλ, παραμένει το 2-0 στο 57. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ στην εικόνα. Πριν τα σάφησε την μπάλα, ο Πέρες πιέζει η ΑΕΚ, ο Κάς. Τσιάρτας με τη μία για το Λάκη, τον οποίο είδε να βγαίνει μπροστά, ακολουθεί ο Μεσέρδης. Ο Λάκης τέτα τέτ, πλασάρει άστοχα με τα αριστερό. Έχουμε τονίσει και νωρίτερα ότι δεν είναι το καλό του πόδι. Στο 70, Λακιανάκης. Λάθος. Ζαγοράκης, ο οποίος κάνει ένα παιχνίδι εντυπωσιακό σήμερα, αφήνει για το Λάκη την μπάλα. Νέο τέτα τέτ αυτή τη φορά. Ο Λάκης κάνει το 3-0 στο 74. Νομίζω ότι το μισό γκολ ανήκει στο Ζαγοράκη που έχει κάνει σήμερα εκπληκτική εμφάνιση και έμεινε για μια ακόμη φορά όρθιος παρά τα μαρκαρίσματα αντιπάλων του. Έδωσε στο Λάκη και η ΑΕΚ φαίνεται να καθαρίζει το μάτς 16 λεπτά πριν τη λήξη του. Κοιτάξτε το Ζαγοράκη που έχει κάνει πολλές κούρσες σήμερα και έμεινε όρθιος, πρόλαβε και έδωσε την πάσα πριν γκρεμιστεί. Αυτή τη φορά βρήκε στόχο ο Βασίλης Λάκης.
πλασάροντας τη δεξιά γωνία του Γκραντέλ. Ο Νίκος Γεωργιάς, ναι, θα είναι η πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Τον έχει καλέσει τώρα ο Ντούσαν Μπάγκοβιτς στον πάγκο προκειμένου να του δώσει οδηγίες και συνέχεια να περάσει το. Να δούμε την ευκαιρία με τον Φρίσεν Μπίλσερ για τη Σκόντα Ξάνθη να πλασάρει αργά η μπάλα εκτός μακριά από την εστία τελικά. Ευκαιρία να μειώσει το σκορ φιλοξενούμενη ομάδα. Να εξάνθη με τον Μπαϊκαράκη τη έδρα του Ζωγραφά. Κεφαλιά του Φρίσεν Μπίλσερ out. 36 μέτρα απόσταση. Σέντρα βέβαια. Λάθος, η μπάλα στρώνεται στο Λάκη που δεν μπορεί να πετύχει το τέταρτο γκολ της ομάδας του. Σώζει με εντυπωσιακή ενέργεια ο Φρανκ Γκραντέλ. Ο Λάκης στο τέλος αστοχή. Ή αν θέλετε ο Γκραντέλ σώζει. Στο 86. Και στη συνέχεια δοκάρι για την ΑΕΚ. Από το κόνερ του Βασίλη Τσιάρτα. Πέρες. Μπαϊκαρά για το Φρίσεν Μπίχλερ offside από την υπόδειξη του κυρίου Σωτηριάδη. Για να δούμε. Μάλλον στην ίδια ευθεία φαίνεται να είναι με τον Αμπονσά. Μπαλιά από τον Κρέκ για τον Λιμπερόπουλο. Καλή κεφαλιά στα χέρια του Γκραντέλ. Καγκιούζης για τον Πέρες. Να έρχονται ξανά την μπροστά. Το σούτ του Φιλιανού δοκάρει και έξω στην εξωτερική πλευρά τη Ζωκού. Βρήκε η μπάλα. Είμαστε νομίζω σίγουροι όλοι εδώ πέρα μέσα ότι δεν δικαιούμαστε τίποτε. Συμφωνούμε μάλλον και είμαστε σίγουροι ότι δεν δικαιούμαστε τίποτε σαν ομάδα σήμερα από αυτό το παιχνίδι. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, μας κέρδισε σε όλους τους τομείς. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Και καμιά φορά όταν παίζεις καλά σε ένα γήπεδο, σε μια έδρα και χάνεις,